Φέτος, στις 12 Φεβρουαρίου, θα είμαστε πανέτοιμοι να παρουσιάσουμε ένας μεγάλος θείασος και μια πολύ πολύ μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων, μουσικών, τεχνικών, άλλων καλλιτεχνών, στα φώτα, στα σκηνικά, στα κουστούμια. Είναι μια τεράστια ομάδα που συνθέτει την ομάδα της όπερας που παρουσιάζουμε, που λέγεται η Καμπάνα του Edelweiss. Δουλεύουμε αυτό το project εδώ και μήνες. Αν θεωρείς ότι μέρος της διαδικασίας ήταν και οι auditions που κάναμε, όπου εκεί βρήκαμε τους περισσότερους από τους ανθρώπους που παίζουν, συν τον συμπροταγωνιστή μου, τον Εμιλιανό Σταματάκη, ένα νέο παιδί που είναι η πρώτη του δουλειά και το ρίξαμε στα δύσκολα, κατευθείαν. Συναντιέμαι ξανά με τον Γιάννη Σαμψιάρη, έναν άνθρωπο που κάναμε τους πρώτους δαίμονες μαζί, τον Θανάση τον Αλευρά σε έναν πολύ δυνατό ρόλο, την Τάνια την Τρίπη, τον Νικόλα τον Καραγεούρη και άλλους πάρα πολλούς ανθρώπους και νέους και πιο παλιούς. Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά που έχει κάνει και όλη η προετοιμασία του Αλέξου του Πρίφτη στην ενορχήστρωση, γιατί μια όπερα, κατά τα ψέματα, πρωτίστως είναι η μουσική της και η απόδοσή της. Έχουμε μια μίνι συμφωνική ορχήστρα, το άκουσμα είναι καθαρά κλασικό, δεν υπάρχει, ας πούμε, drums. Υπάρχει drums, αλλά στη σκηνή πλέον, σαν μέρος της υπόθεσης, γιατί παίζει ένα group. Η εποχή κυρίως που παίζεται το έργο είναι late 60s, με αναμνήσεις από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κεντρική ηρωίδα είναι η Άννα, εγώ, με μια ζωή, βλέπουμε τη ζωή της δηλαδή, με μια ζωή πολύ δύσκολη, πολύ άσχημη, με πολύ λίγες ελπίδες που ακόμα και αυτές κάποια στιγμή ακυρώνονται ευτυχίες. Ο Νίκος ο Καρβέλας, ο εμπνευστής και δημιουργός αυτού του έργου, νομίζω ότι είναι στην καλύτερη του, στην πιο ωριμή του και στην πιο θαυμαστή του φάση, στιγμή. Νομίζω ότι όλα έχουν συνωμοτήσει στο να έχει γράψει κάτι που θα γράψει ιστορία. Το ελπίζουμε. Από μας θα φύγει 12 Φεβρουαρίου και μετά είναι στα χέρια του κοινού για να αποφασίσει αυτή την ιστορία.